Τι έχει γίνει με το κοριτσάκι και την οικογένειά του? Το θέμα έχει τακτοποιηθεί από το σύλλογο μας. Στηρίζουμε οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή μόνο ψάχνουμε μια δουλειά. Ψάχνουμε απλώς να βρούμε μια δουλειά στην κοπέλα. Ναι. Έχει τακτοποιηθεί, το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Ωραία. Όλα είναι καλά. Ευτυχώς η Ρόδος, ο κόσμος της Ρόδου, υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ τους και τακτοποιήθηκε όλο το θέμα. Είναι... Μια δουλειά ψάχνει μόνο η κοπέλα για είναι να μπορεί όμως... να ανταπεξέλθει. Είναι όμως έτσι όπως περιγράφηκε το γεγονός, το συμβάν. Το παιδάκι ναι, πήγε... το κοριτσάκι λιποθύμησε, ναι, λιποθύμησε μέσα στο φούρνο. Μίλησα με τη μητέρα, ήρθε στο σύλλογο, έχει μπει στο πρόγραμμα του συλλόγου που στηρίζουμε οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα. Ναι. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το... η ανεργία που είναι τώρα και δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πολλές οικογένειες. Δεν έχει εισόδημα η οικονομικά. Οικογένεια. Δεν έχει εισόδημα. Όχι, και η κοπέλα ήταν ξενοδοχό υπάλληλος, η οποία δεν προσλήφθηκε. Μάλιστα. Περιμένει τώρα να δει με αυτά που θα δώσουν, αν θα δώσουν, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Μάλιστα. Και όταν έχεις δύο παιδιά και ένα νίκη και είσαι μονογονέας, είναι πολύ δύσκολα. Μονογονεϊκή οικογένεια, με ναι. δύο παιδιά η μητέρα, με δύο παιδιά, ξενοδοχο υπάλληλος, άνεργη. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε αυτή την τραγική... Το ανέδειξε το θέμα... Από τους ξενοδοχοπαλλήλους το αναδείξανε και ήρθαμε σε, επαφή, ναι, ήρθαμε σε επαφή με την οικογένεια, με την κυρία. Η κυρία δεν ζητούσε χρήματα, δεν ζητούσε κάτι παραπάνω, ζητούσε απλώς φαγητό για τα παιδιά και μια δουλειά. Είναι αξιοπρεπέστατη κυρία και το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι μια δουλειά σε ένα ξενοδοχείο για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει. Να ρωτήσουμε αν αυτό το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο αυτή την περίοδο στη Ρόδο ή αν υπάρχει αυτή η απειλή κοινωνικά, μαζικά πλέον για το νησί. Υπάρχει πολλή κόσμος που δεν δουλεύει. Δεν υπάρχουν τουρίστες. Και να ανοίξουν τα καταστήματα που έχουν ανοίξει. Όταν δεν έχεις πελάτη, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Και οι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι, αλλά και οι εργαζόμενοι. Γιατί είναι οι ξενοδοχο υπάλληλοι. Είναι οι υπάλληλοι στον επισκεπτισμό. Είναι τη ευθεία, είναι πολλά. Έλεγε ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων το πρωί, Διαμαντή ή Φίβο, ότι μιλάμε για 20.000 ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή για 20.000 οικογένειες, όχι για 20.000 ανθρώπους. Ναι, ναι. Εγώ μένω Φαλιρά και όλα τα καταστήματα είναι κλειστά. Μάλιστα. Εάν αυτό τη Ρόδου το επικίνδυνε σε όλη την Ελλάδα, μιλάμε για τεράστια ποσά. Δεν το συζητάμε αυτό. Κανείς δεν είπε ότι αυτή τη χρονιά ο τουρισμός δεν θα είναι δύσκολος. Θα είναι πολύ δύσκολος. Και έχει δύσκολος γίνει θα είναι και ο χειμώνας που έρχεται. Θα είναι Σωστά. πολύ πιο δύσκολος από ό,τι είναι τώρα. Σωστά. Γιατί ο κόσμος δεν θα δουλέψει το καλοκαίρι, δεν θα έχει την δυνατότητα να έχει τα απαραίτητα το χειμώνα. Σωστά. Κυρία Μανιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Επίσης, καλημέρα. Έλα, Διαμαντή μου. Αυτό που ήθελα να πω πριν, και νομίζω ήρθε ακριβώς στο σημείο αυτό η συνέντευξη με την κυρία Μανιά, είναι ότι στη σημερινή κοινωνία υπάρχουν δομές. Με πρόλαβε η κυρία και το είπε ότι ήδη έχει μία από αυτές τις δομές έχει μεριμνήσει για οικογένειες μονογονεϊκές με μηδενικά εισοδήματα που βρίσκονται δηλαδή σε ακραία ένδια. Υπάρχουν σήμερα δομές, η Εκκλησία έχει δίνει γεύματα δωρεάν, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες συλλόγων και νομίζω ότι αυτού του είδους οι οικογένειες που βρίσκονται πραγματικά στο χαμηλότερο, με άλλον στο